Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε δύσκολες εποχές όπως ο τωρινές, αναμοχλεύουμε την ιστορία μας για να αντλήσουμε δύναμη και ελπίδα. Με αυτό το σκεπτικό και εμείς εδώ σήμερα θα σας μιλήσουμε για μία γενναία γυναίκα της αρχαιότητος, την αρχαία Σπαρτιάτισσα. Πριν ξεκινήσω όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις φρικτορίες που έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους το θέμα «Η Σπαρτιάτισσα στην αρχαιότητα». Η Σπαρτιάτισσα σε μια πρώτη προσέγγιση μας είναι γνωστή από την περήφανη φράση «Ταν ή επιτάς». Αυτή ήταν μια ευχή, μια προσταγή στο παιδί της που πήγαινε στον πόλεμο, πάρε αυτή την ασπίδα και να τη φέρεις πίσω νικητής, γενναίος νικητής ή να σε φέρουν τιμημένο νεκρό επ' αυτής. Ας μην μας διαφεύγει επίσης η περήφανη φράση «Μολόν λαβέ» που είπε στον Ξέρξη ο βασιλεύς Λεωνίδας. Η φράση αυτή σύρει μια πελώρια δυναμική αξιών, μια διαρκή εκπαίδευση θέλησης, υπομονής, επιμονής, πειθαρχίας, θεματοφύλακας των οποίων ήταν η Σπαρτιάτισσα μάνα. Ποια ήταν λοιπόν αυτή η σπουδαία γυναίκα που η ιστορία την έχει κατατάξει σε μια ιδιαίτερη θέση? Το πρώτο στοιχείο που την εντάσσει στις σπουδαίες και διαφορετικές γυναίκες είναι η περίφημη σπαρτιάτικη αγωγή που ελάμβανε. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος ως υπαρξιακόν προσδιορίζεται από την ανακύκλωση φυσικών παραγόντων, κληρονομικών στοιχείων, ως και την αγωγή που λαμβάνει. Το στοιχείο αυτό της εισαγωγής αξιοποιήθηκε τα μέγιστα στη δωρική Σπάρτη και είχε σαν αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της πολιτείας σε τέτοιο βαθμό που πρωταγωνίστησε στην Ελλάδα επί 400 και πλέον χρόνια και έμεινε στην ιστορία για τον πλέον νικηφόρο στρατό και τους πλέον ανδρείους πολεμιστές με κορονίδα τον μοναδικό Λεωνίδα και τους 300 πολεμιστές του που το 480 π.Χ. θυσιάστηκαν στις Θερμοπύλες για τη σκήνων ρήμαση πειθόμενη. Η αγωγή των νέων και των νεανίδων συνιστούσε ένα ολοκληρωμένο διαβίου τρόπο ζωής που άρχιζε με την γέννηση ή και πριν από αυτήν και βασιζόταν στην απόλυτη πειθαρχία, στη σωματική άσκηση, στην αντοχή της πείνας και της κακουχίας, στην ολιγοφαγία, στο ελαφρό ντύσιμο, στην αγωνιστική άμυλα, στην προγονική σοφία, στη βραχυλογία, στο σεβασμό των γερόντων, στην τυφλή υπακοή στους βασιλείς και τους άρχοντες και στην λατρεία των θεών. Οι Σπαρτιάτες και οι Σπαρτιάτισσες από τη γέννησή τους μέχρι τον θάνατο ήταν εκπαιδευμένοι να υπηρετούν την πατρίδα, διότι η αγωνιστική αντίληψη της ζωής έβρισκε την αποθέωσή της μέσα από την πίστη ότι η υπηρεσία και η προσφορά προς την πατρίδα είχαν ισόβια διάρκεια και δεν εξαντλούνταν σε μία περιοδική θητεία. Η αγωγή περιλάμβανε σωματική άσκηση και πνευματική καλλιέργεια. Οι νεαρές Σπαρτιάτισσες από τα 7 τους χρόνια γυμνάζονταν σκληρά, ολόγυμνες, μπροστά στα μάτια όχι μόνον των πολιτών και των αγοριών, τα οποία επίσης γυμνάζονταν γυμνά, αλλά και των βασιλέων και των γερουσιαστών. Η άσκηση των γυμνών κοριτσών δεν δημιουργούσε κακή αίσθηση στους Σπαρτιάτες, αλλά εξοικείωση με το ανθρώπινο σώμα και θαυμασμό της ομορφιάς, απομακρύνοντας κάθε συμπνοτυφία, υποδηλώνοντας παράλληλα το μέγεθος της χειραφέτησής τους. Από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου η γυμνότητα διέκρινε μόνο τις εταίρες, δεν ήταν λίγοι αυτοί που σχολίαζαν επιτιμητικά τις γυμνές εμφανίσεις των νεανίδων της Σπάρτης. Το πρόγραμμα γύμνασης των κοριτσιών ήταν προσαρμοσμένο στην μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των γυναικείων κορμιών που αποσκοπούσε στη δημιουργία γεροδεμένου
υγιού σώματος που θα κυοφορούσε υγιή παιδιά τους αυριανούς πολεμιστές που θα επάντρωναν επάξια την σπαρτιάτικη φάλαγγα. Εγυμνάζοντο σε αγωνίσματα δρόμου και αντοχής και επίσης σε καθαρά ανδρικά αγωνίσματα όπως η πάλι, η δισκοβολία και το ακόντιο. Πέραν της γύμνασης, η αγωγή καλλιεργούσε τη φιλοτιμία, την αλληλεγγύη, την οξύνια, το λεπτό χιούμορ, την εξοικείωση με το θάνατο, την κατάπνιξη των επιβλαβών παθών, την απληστία καθώς και την εξάλληψη της σεμνοτυφίας και της συστολής. Οι Σπαρτιάτισσες επίσης μάθαιναν χορό και μουσική, αποστήθησαν ποίηματα και ύμνους. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η μουσική στη Σπάρτη θεωρεί το άριστο εργαλείο διανοητικής μόρφωσης και βασικό μέσο έκφρασης της θρησκευτικής λατρείας. Συμμετείχαν στην καλλιέργεια της φιλοσοφίας σε ένα λακωνικό πρότυπο που εκφράζεται με την διατύπωση μεγάλων ενιών με σύντομες εκφράσεις, το γνωστό λακωνίζειν. Είναι γνωστή η φράση «το λακωνίζειν εστί φιλοσοφήν». Όλα τα ανωτέρω προσέδιδαν στη Σπαρτιάτισσα ιδιαίτερη ομορφιά που θαυμαζόταν πολλαπλά. Ακόμη και το μαντίο των Δελφών χαρακτήριζε τις γυναίκες της Σπάρτης κάλλιστες. Τα ειδόλια γυναικείων μορφών των ανασκαφών παρουσιάζουν τις γυναίκες της Σπάρτης με σαρκώδες, πλατή πρόσωπο, μεγάλα μάτια, έντονα βλέφαρα και σαρκώδες στόμα. Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο περί της αγωγής των Σπαρτιατισσών, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η αγωγή στη Σπάρτη είχε δημόσιο χαρακτήρα, είχε οργανωθεί σύμφωνα με τους θεσμούς της πολιτείας, που μας είναι γνωστή ως λικούργια νομοθεσία και προσφέρονταν δωρεάν από διακριθέντες άντρες και γυναίκες της σπαρτιάτικης κοινωνίας. Προχωρούμε στην δημόσια παρουσία της Σπαρτιάτισσας. Η ζωή της γυναίκας στη Σπάρτη αναπτύσσεται σε ένα πολιτιακό όραμα που την καθιστούσε τελείως διαφορετική και πρωτόγνωρη για τα δεδομένα των άλλων πολιτιών κρατών της εποχής και δει την γυναίκα της αντιθέτου δέους πόλης, της μεγάλης Αθήνας. Ενώ η γυναίκα στην Αθήνα ζούσε συνεχώς υπό την ανδρική κηδεμονία και καταπίεση, η Σπαρτιάτισσα δεν εγνώρισε ποτέ κάτι τέτοιο. Κυκλοφορούσε ελεύθερα, καθότι το κοινωνικό σύστημα της είχε μειώσει τη ζωή στο σπίτι, και ως παρθένα γυμνάζεται σκληρά όπως και ο άντρας, έχοντας ως στόχο να αποκτήσει γερό σώμα όπου θα κυοφορούσε δυνατά παιδιά. Είναι θαυμαστό πως στη Σπάρτη τον 8ο π.Χ. αιώνα η γυμναστική για τη γυναίκα θεωρείται βασικό στοιχείο για καλή κυοφορία, όταν το 1896 μετά Χριστόν, ο βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν ή το μεγάλος πολέμιος της συμμετοχής γυναικών στους αναβιωμένους Ολυμπιακούς Αγώνες, διότι υπήρχε η αίσθηση ότι ο αθλητισμός ήταν παρεμποδιστικός της εγκυμοσύνης, πράγμα που οι νεότερες επιστημονικές έρευνες απέδειξαν τελείως αβάσιμο. Και έτσι πλέον, όπως μας είναι γνωστό, οι γυναίκες λαμβάνουν ισότιμα με τους άντρες μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Σπαρτιάτισσα λοιπόν, με σεμνή εμφάνιση, χωρίς κοσμήματα ή χρυσά αντικείμενα, με κοντά μαλλιά η παντρεμένη και ελαφρύ πέπλο στο κεφάλι, η δε παρθένα με μακριά μαλλιά και πολύ κοντό χιτώνα, ανοιχτό στο πλάι έως τη μέση, εξού και ελέγεται φαίνο μυρίδα, ελάχιστα καθόταν σπίτι και θεωρείται η πιο χειραφετημένη γυναίκα μέχρι τουλάχιστον τις αρχές του 20ου αιώνα. Στη νεαρή της ηλικία γυμνάζεται και συναγωνίζεται με τα αγόρια δημοσίως. Ηνιοκούσε υπήλατες άμαξες.
ελάμβανε μέρος σε αγώνες υποδρομιών με φορβάδες. Οι κόρες των καλυτέρων οικογενειών επιδίδονται κυρίως στην υποφορβία. Δύο μάλιστα εξ αυτών, η Κινίσκα και η Εύρη Λεωνής, ανεδείχθησαν Ολυμπιονίκες. Κυρίες και κύριοι, επισημαίνω ότι η πρώτη Ολυμπιονίκης γυναίκα του κόσμου είναι η Κινίσκα, η Σπαρτιάτισσα. Συμμετείχε στην καθημερινή κοινωνική ζωή της πόλης, που επικεντρωνόταν κυρίως στις πολλές λατρευτικές πομπές και εορτές. Συμμετείχε στις εκδηλώσεις αποχαιρετισμού των πολεμιστών, που στη Σπάρτη ελάμβαναν ιδιαίτερο πανηγυρικό χαρακτήρα με πεάνες, μουσική από αυλούς, υπόκρουση λύρας και κιθάρας, θυσίες κατά την εκκίνηση και την έξοδο από τα σύνορα της πολιτείας και λαμπαδιδρομίες. Οι γυναίκες επίσης ήταν επιφορτισμένες για το θρήνο, με λόγια, τράβηγμα των μαλλιών τους και κτυπήματα στο στήθος κατά την κηδεία των βασιλέων. Και ήταν μεγάλη τιμή αυτή για τις Σπαρτιάτισσες, αν λάβουμε υπόψη ότι οι βασιλείς των Λακεδαιμονίων ετύγχαναν τέτοια τιμής που ούτε οι εχθροί δεν άπλωναν εύκολα χέρι, γιατί φοβούνταν και σέβονται το αξίωμά τους, λόγω κυρίως της θεϊκής καταγωγής. Κατά τις λοιπές κηδείες, ο θρήνος έπρεπε να είναι συγκρατημένος και το πένθος κρατούσε 11 ημέρες. Κατά την 12η ημέρα εγίνονταν καθαρμοί και θυσία στη Δήμητρα και έλυγε το πένθος. Η Σπάρτη ήταν η μόνη πόλη στην οποία συνηθίζει το ηταφή των νεκρών μέσα στην πόλη και κοντά στους βωμούς και τα ιερά, και τούτο διότι πίστευαν ότι έτσι διώχνεται κάθε δυσιδαιμονία. Επίσης, ανατρέφοντας τους νέους και τις νέες δίπλα σε αυτά τα θεάματα, τους εξοικείωραν με την ιδέα του θανάτου, ώστε να μην τον φοβούνται και ταράζονται περνώντας ανάμεσα από τάφους ή αγγίζοντας τους νεκρούς, να μην αισθάνονται ότι μιένονται. Δεν επιτρεπόταν να θάβουν μαζί με τους νεκρούς διάφορα κτερίσματα ή άλλα πολύτιμα πράγματα. Νεκροστόλιζαν το σώμα, βάζοντάς το σε πορφυρό ύφασμα και φύλλα ελιάς. Δεν επιτρεπόταν να επιγράφεται στο μνήμα το όνομα του νεκρού, παρά μόνον των ανδρών που είχαν πεθάνει στον πόλεμο ή των γυναικών που είχαν πεθάνει στη γέννα. Εξ αυτού αποδεικνύεται και πάλι ότι τα δύο φύλλα εθεωρούνται ισάξια με διαφορετικούς προορισμούς. Για τον άντρα ο πόλεμος ήταν ο μέγιστος προορισμός, ο οποίος θεωρείται ισότιμος με τη γέννα της γυναίκας. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, η κοινωνία στην Αθήνα εξανάγκαζε την γυναίκα να ζει απομονωμένη στο γυναικονίτη, να υφαίνει και να στερείται κάθε δημόσιας παρουσίας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, ως η έξοδη για τις λατρευτικές υποχρεώσεις και τις κηδείες. Ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο παρουσιάζει τον Περικλή να δηλώνει ότι «καλύτερες ήσαν οι γυναίκες περί της αρετής ή ερατωμάτων των, όσο το δυνατόν λιγότερες γίνονται λόγος από τους άνδρες». Τον ελεύθερο χρόνο οι Σπαρτιάτισσες φιλοσοφούσαν, όπως και οι άνδρες, και μειούνταν και οι νέοι στη φιλοσοφία. Πληροφορίες για την φιλοσοφία ανδρών και γυναικών παίρνουμε από το έργο Πρωταγόρας του Πλάτωνα. Τα ανωτέρω επίσης μας πείθουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες στη Σπάρτη διήρχονται τη ζωή τους χωρίς κοινωνικούς περιορισμούς λόγω φύλου. Ο ίδιος ο Λυκούργος άλλωστε, σε ερώτηση σχετικά με την ίδια γύμνια από αγόρια και κορίτσια, απάντησε «εφόσον έχουν τις ίδιες ασχολίες με τους άνδρες, να μην υστερούν ούτε ως προς το φιλότιμο και τις ψυχικές αρετές και για να περιφρονούν την γνώμη των πολλών». Προχωρούμε αναφέροντας ποια ήταν η ζωή των γυναικών στον οίκο. Και λέγοντας οίκο, δεν περιοριζόμαστε μόνον στο οίκο, στο σπίτι. Ο οίκος στην εποχή εκείνη περιελάμβανε όλα τα εξαρτώμενα
Εξ αυτού τα ζώα, τα κτήματα, τους δούλους, τους σύλλοτες. Βέβαια είναι δύσκολο να διευκρινιστούν σαφώς τα όρια της δημόσιας από την ιδιωτική ζωή στην αρχαία Σπάρτη και τούτο διότι επικρατούσε η αντίληψη του συνόλου. Δηλαδή όλοι ήταν για όλους. Η παρουσία κάθε ατόμου εκτιμάται από το μέγεθος της συμβολής του στο κοινωνικό καλό. Κάτι που είναι πολύ ζητούμενο στη σημερινή εποχή. Οι Σπαρτιάτισες όσον αφορά την καθημερινή ζωή στον οίκο επιδίδονται σε τρεις βασικές ασχολίες. Την καθοδήγηση του βοηθητικού προσωπικού, την διαχείριση των οικονομικών του σπιτιού και την αγωγή των παιδιών. Λάικαινα εχμάλωτη, όταν τη ρώτησαν τι ξέρει να κάνει, απάντησε «να διοικώ καλά το σπίτι». Τις δουλειές του σπιτιού τις ανέθεταν στους δούλους και στους ήλωτες. Η παρουσία της γυναίκας ήταν σεβαστή από το σύζυγο, ο οποίος την προσφωνούσε οικοδέσποινα. Επίσης, ήταν γνωστό ότι οι λακεδαιμόνιοι υπολόγιζαν πολύ τη γνώμη των γυναικών τους και επέτρεπαν σε εκείνες να μετέχουν δραστήρια στα κοινά πολύ περισσότερο από ό,τι οι ίδιοι μετείχαν στις γυναικείες υποθέσεις. Η Σπαρτιάτισσα αισθανόταν υπερήφανη και σίγουρη για τον εαυτό της. Έτσι, όταν κάποτε ρώτησαν μια λακεδαιμόνια αν είχε πλησιάσει άντρα, αυτή απάντησε «Όχι εγώ, αυτός ήρθε σε μένα». Οι Σπαρτιάτισσες αντάλλασαν μεταξύ τους δώρα που συνίστανται κυρίως σε είδη της παραγωγής από τα κτήματα που καλλιεργούσαν οι ήλωτες. Οι Σπαρτιάτισσες, όπως προείπαμε, είχαν μία έντονη δημόσια παρουσία που είχε καθιερώσει το κοινωνικό σύστημα και επίσης ευνοούσε ο πολύς ελεύθερος χρόνος, αφού τις βαριές δουλειές του σπιτιού τις έκαναν οι ήλωτες. Άλλωστε, η όλη κατασκευή των σπιτιών ήταν τέτοια ώστε να μην ευνοεί την μακροχρόνια παραμονή σε αυτά, ώστε να ενδημούν η πολυτέλεια και η μαλθακότης από την οικιακή απομόνωση. Τα έπιπλα του σπιτιού ήταν επίσης απλά και λιτά και περιορίζονται στα άκρως απαραίτητα. Τα κρεβάτια δεν είχαν μαλαματένια πόδια και τα στρωσίδια τους ήταν από απλά υλικά. Δεν χρησιμοποιούσαν χρυσά ποτήρια και τα οικιακά σκεύη τους διακρίνονταν για τη μεγάλη χρηστικότητα. Ήταν διάσημο το σπαρτιάτικο κανάτι, ο περίφημος κόθων που με την ειδική κατασκευή του επετύγχανε την διάβγαση του θολού νερού, που ήταν κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στις εκστρατείες κατά τις οποίες πολλές φορές αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν θολό νερό. Το φαγητό ήταν απλό και λιτό. Στο δείπνο παρέθεταν ως ορεκτικά σίκα, ξηρά, κουκιά και χλωρά φασόλια. Κρασί πίνανε λίγο και νερωμένο για να μην μεθούν και ρέπουν στην χαλάρωση και στην ακολασία. Από τα φαγητά τους το πιο σπουδαίο ήταν ο μέλας ζωμός, ο οποίος περιείχε κομμάτια χοιρινού κρέατος βρασμένα με το αίμα του ζώου, διάφορα αρωματικά φυτά, ξίδι και τριμμένο κριθάρι, τα γνωστά άλφυτα. Οι Σπαρτιάτες τον είχαν σε μεγάλη εκτίμηση. Μάλιστα, οι μεγαλύτεροι συνήθιζαν να μην τρώγουν αυτοί από τα κομμάτια του κρέατος, αλλά να τα αφήνουν για τα παιδιά και αυτοί να πίνουν το ζουμί. Λεγόταν πως ένας βασιλιάς του Πόντου, για χάρη του ζωμού, προσέλαβε λάκωνα μάγειρα. Όταν όμως τον δοκίμασε, αηδίασε. Οπότε ο μάγειρας του είπε «Αφέντη, αυτό το ζωμό πρέπει να τον τρώγουν οι άνθρωποι αφού πρώτα κάνουν μπάνιο στον Ευρώτα». Σπουδαίο γεγονός στη Σπάρτη ήταν ο γάμος. Τα κορίτσια όρημα και μεστομένα σταματούσαν τυπικά τη δημόσια αγωγή και με ολοκληρωμένη σωματική και ψυχική ορίμανση ήταν έτοιμα να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά. Ο Πλούταρχος σχολιάζει μέσα σε γερά σώματα θα αναπτύσσονται καλύτερα τα έμβρια και η γένα θα αντιμετωπίζεται πιο εύκολα.
Και ενώ στη Σπάρτη η ηλικία γάμου για τα κορίτσια άρχιζε όταν ήταν όριμα, γύρω στα 18 χρόνια τους, στην Αθήνα συνηθίζονται οι γάμοι από την πολύ πρώιμη ηλικία των 14 και 15 ετών, που το γυναικείο σώμα δεν έχει ολοκληρωθεί στην ανάπτυξή του. Πρέπει να υποθέσουμε ότι οι μήνες κατά τους οποίους συνηθίζεται να τελούνται οι περισσότεροι γάμοι ήταν ο Αγριάνιος, ο σημερινός Ιανουάριος, και ο Διοστείος, ο Δεκέμβριος, κατά τους οποίους εγένονται οι λιγότερες πολεμικές σειράξεις. Δεν γνωρίζουμε την ηλικία που οι άνδρες θεωρούνται όριμοι για το γάμο, αλλά από τον συνειρμό των διαφόρων πληροφοριών θεωρούμε ότι η ηλικία των 30 θα πρέπει να ήταν η ιδανική ηλικία γάμου για τον Σπαρτιάτη, διότι τότε ολοκληρώταν και η επίσημη στρατιωτική του εκπαίδευση, η οποία επεκτείνεται τυπικά από τα 20 μέχρι τα 30 έτη. Πριν τα 20 ήταν στην αγωγή, ασχολείται με την αγωγή. Ο γάμος δεν γινόταν με μεγαλοπρεπή τρόπο και τελετές όπως στην Αθήνα που κρατούσε 3 ημέρες. Ήταν και αυτό ένα απλό λιτό γεγονός, όπως ήταν όλη η ζωή των Σπαρτιατών, και συντελείται δια της απλής αρπαγής της Παρθένου από τον γαμπρό και την εγκατάστασή της στο σπίτι του. Εκεί η ονομαζόμενη νυμφεύτρια, σημερινή συμπεθέρα, παραλάμβανε την αρπαγμένη, την κούρευε σύριζα, την έντυνε με ανδρικά ρούχα και υποδήματα και την πλάγιαζε μοναχή πάνω σε ένα ψαθί στα σκοτεινά. Ο γαμβρός, νυφάλιος, χωρίς να έχει πιει ή να κάνει απρέπειες και έχοντας όπως πάντα δειπνήσει στα συσίτια, έμπαινε, της έλυνε τη ζώνη και σηκώνοντάς την, την έφερνε στο κρεβάτι και αφού έμενε μαζί της για λίγο, έφευγε σεμνά για το μέρος όπου συνήθιζε να πηγαίνει και πριν για να κοιμηθεί με τους άλλους νέους. Αυτό το ντύσιμο, το ανδρικό, το συσχετίζουμε με την προϋπάρχουσα γυναικοκρατία, η οποία υπεχώρησε έναντι της επερχόμενης ανδροκρατίας. Ο Ξενοφών μας πληροφορεί ότι καθώς έβλεπε ο Λυκούργος πολλοί άντρες τον πρώτο καιρό του γάμου τους να συνευρίσκονται με τις γυναίκες τους χωρίς μέτρο, θεσμοθέτησε και γι' αυτό το θέμα τα αντίθετα. Όρισε δηλαδή να μπαίνει στο δωμάτιο της γυναίκας του ο σύζυγος με ντροπή, μην τον δουν και με τον ίδιο τρόπο να φεύγει. Με αυτόν τον τρόπο η συνεύρεσή τους θα γινόταν κατά ανάγκη πιο ποθητή και στην περίπτωση που αποκτούσαν παιδιά θα γίνονταν υγιέστερα παρά αν έκαναν κατάχρηση της απόλαυσής τους. Σημειώνουμε ότι οι γυναίκες συνέχεια του άνω κουρέματος διατηρούσαν κοντά μαλλιά εν αντιθέση προς τις παρθένες που είχαν μακριά. Τόσο απλά γινόταν ο γάμος στη Σπάρτη, απαλλαγμένος από παντός είδους πολυτέλεια και επίδειξη, πλούτου που συνηθίζεται σε πολλές άλλες πόλεις και δει στην Αθήνα, όπου ο γάμος διαρκούσε 3 ημέρες. Ο γάμος ήταν υποχρεωτικός στη Σπάρτη, κάτι που συσχετίζουμε με τον κλήρο, και οι άγαμοι, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, υπευάλλοντος σε ταπεινώσεις, όπως ήταν η απαγόρευση παρακολούθησης της μεγάλης γιορτής των γυμνοπαιδιών, που αφού ήταν αφιερωμένη στους σκοτωμένους Σπαρτιάτες. Το χειμώνα εξάλλου οι άρχοντες τους έβαζαν να φέρνουν βόλτα γυμνοί στην αγορά και να λέγουν οι ίδιοι εις βάρος τους κάποιο ειδικό υποτιμητικό τραγούδι, πως τάχα δίκαια τα πάθαιναν αφού δεν υπάκουαν στους νόμους. Ο Αθήναιος μας πληροφορεί ότι σε κάποια γιορτή οι γυναίκες σέρνοντας γύρω από το βωμό τους άγαμους τους ράπιζαν για να αποφεύγουν την προσβολή αυτή και να δείχνουν αγάπη για η οικογενειακή ζωή και να προσέρχονται στο γάμο σε καλή εποχή. Και δεν ήταν μόνο η προσβλητική συμπεριφορά που επιφυλάσσονταν στον άγαμο, αλλά προβλέποντα και ποινές σε περιπτώσεις γάμου
που δεν συνέπιπταν με τα σπαρτιατικά ήθη και τέτοιες ποινές ήταν της οψιγαμίας, εάν ο άντρας παντρεύεται γυναίκα μικρής ηλικίας, δηλαδή κάτω των 18 ετών, κακογαμίας, εάν παντρεύεται σε μεγάλη ηλικία, και αγαμίας, όταν έμενε άγαμος. Έχει υποστηριχθεί από κάποιους μελετητές των αρχαίων κειμένων ότι η κακογαμία εχαρακτηρίζεται ο γάμος με κόρη από οικογένεια που ήταν εκτός της κοινωνίας των ομοίων. Στην Σπάρτη ιδιαίτερη προσοχή εδίδεται στην επιλεγόμενη από τον βασιλιά σύζυγο, η οποία θα έπρεπε να είναι υγιής, όρημη και αρτιμελής. Αναφέρεται η περίπτωση του βασιλιά Αρχίδαμου, τον οποίον τιμώρησαν οι έφοροι διότι νυφεύτηκε γυναίκα καυκοφτιαγμένη, μικρόσωμη και πολύ νέα, και συνέπεια τούτου του γεγονότος ήταν να παραπονούνται στη Σπάρτη ότι δεν θα γεννούσε βασιλιάδες αλλά βασιλίσκους. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες περί της ύπαρξης τυπικής διαδικασίας λύσεως του γάμου, χωρισμού δηλαδή, που πρέπει να επέρχεται δια της απλής αποπομπής της γυναίκας, διώξιμο της γυναίκας. Στην Σπάρτη ίσχυε σύστημα μονογαμίας για τους άνδρες. Για να παντρευτεί κάποιος άλλη γυναίκα έπρεπε να χωρίσει την προηγούμενη. Δεν μπορούσε κάποιος να έχει δύο γυναίκες ταυτόχρονα. Μοναδική καταγεγραμμένη περίπτωση ύπαρξης δύο γυναικών και συντήρησης δύο σπιτιών ταυτόχρονα είναι αυτή του βασιλιά Αναξανδρίδα του Δευτέρου, ο οποίος είναι ο πατέρας του Λεωνίδα, του γνωστού μας Λεωνίδα των Θερμοπυλών. Και ενώ ίσχυαν τα ανωτέρω για τους άνδρες, για τις γυναίκες ίσχυε η πολυανδρία, ως αναλύουμε παρακάτω. Οι Σπαρτιάτισες είχαν ενδιαφέρον να αποκτήσουν νωρίς παιδιά και πολλά παιδιά, αφού επριμοδοτούντο με απαλλαγή στράτευσης ή και εισφοράς για τα συσίτια, ή έχοντες τρεις ή τέσσερους γιους αντίστοιχα, κατά δε τον Ελιανό πέντε γιους. Οι Σπαρτιάτισες καμάρωναν για τα παιδιά τους και την ανατροφή τους. Έτσι, όταν κάποια γυναίκα από την Ιωνία κόμπαζε για τα πολυτελή της ρούχα, η Λάκαινα της έδειξε τους τέσσερις γιους της που είχαν καλή ανατροφή και είπε πως τέτοιου είδους πρέπει να είναι τα κατορθώματα της σωστής και ενάρετης γυναίκας, για αυτά να υπερηφανεύεται και να επέρεται. Από τη στιγμή που ήταν υποχρεωτικός ο γάμος δια της μεθόδου της πολυανδρίας των γυναικών, προβλέποντο κανόνες ευγονίας, όταν ο άντρας ήταν προχωρημένης ηλικίας, ή η γυναίκα μειονεκτούσε ώστε και αυτοί να αποκτήσουν ωραία και γερά παιδιά και όχι μόνο οι άξιοι. Αξιοσημείωτη είναι η θέση του Πλάτωνα επί του θέματος αυτού. Τα παιδιά από γονιούς κατώτερους, τα ανάπηρα και εκείνα των μεγαλοπατεράδων θα τα κρύψουν όλος διόλου όπου ταιριάζει, σε μέρος αθέατο και απαγορευμένο. Οι θέσεις αυτές του Πλάτωνα θα πρέπει να εξέφραζαν τη γενική αντίληψη των τότε κοινωνιών, οι οποίες είχαν επινοήσει την μέθοδο εγκατάλειψης στην τύχη τους των αναπήρων παιδιών στους λεγόμενους αποθέτες. Ήταν δυνατόν ένας ηλικιωμένος άνδρας που είχε μια νέα γυναίκα, όταν συναντούσε κάποιον όμορφο και καλό νέο που του άρεσε, να τον φέρει στη γυναίκα του και να τον ζευγαρώσει μαζί της, κρατώντας αυτός για δικά του τα παιδιά που θα γεννιόνταν. Επιτρεπόταν ακόμη σε έναν άντρα καθώς πρέπει, καθώς και σε αυτόν που δεν επιθυμούσε το γάμο, αλλά του άρεσε κάποια συνετή γυναίκα, μάνα ωραίων παιδιών, παντρεμένη με κάποιον άλλον, να πείσει τον άντρα της και να συνευρεθεί μαζί της, γεννώντας γερά παιδιά από το αίμα και τη γενιά των καλυτέρων. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρείται κάθε αντίδραση αβάσιμη και άξια μόνο για ζηλότυπους ανθρώπους. Επί του ιδίου θέματος ο Πολύβιος μας πληροφορεί ότι ήταν συνηθισμένο και θεωρείται καλό, αφού θα εγένα
κανείς αρκετά παιδιά με τη σύζυγό του, να την παραχωρήσει για τον ίδιο σκοπό σε κάποιο φίλο του. Η αιτιολόγηση της άνω νομοθεσίας εδράζεται στην πεποίθηση ότι τα παιδιά δεν ανήκαν στους πατεράδες τους, αλλά ήταν κοινά κτήματα της πόλης, για το καλό της οποίας οι πολίτες έπρεπε να γεννιούνται από τους βιολογικά άριστους και όχι από οποιονδήποτε. Αυτό ευθυγραμμίζεται με αυτό που σας είπα ανωτέρω, ότι στη Σπάρτη επικρατούσε η αρχή όλοι για όλους. Με τους άνω τρόπους απόκτησης παιδιών, εκτός της ευγονίας, επιτυγχάνεται η γυναίκα να γίνεται διαχειρίστρια περισσότερων νοικοκυριών και τα παιδιά να αποκτούν περισσότερα αδέλφια, τα οποία μετήχαν του ονόματος και της επιρροής του γένους χωρίς απέτηση στην περιουσία. Μπορούμε να ισχυριστούμε εδώ ότι στην Σπάρτη ίσχυε η αρχή της μητρογραμμικής ένταξης στο γένος, πράγμα που συνάδει με το όλο σύστημα απόκτησης νόμιμων τέκνων από περισσότερους άνδρες. Έτσι, από τους Σωσάνο θεσμούς προκύπτει ότι η έννοια της μοιχείας δεν υφίσταται στη Σπάρτη, όπου είναι προφανές ότι ίσχυε μία ελεγχόμενη πολυανδρία για τις γυναίκες. Από τα λακωνικά αποφθεύγματα πληροφορούμεθα για κάποιο Σπαρτιάτη ονόματι Γεραδάτα, ότι είπε ερωτηθεί στο αστειολόγημα πως αν γινόταν κάποιος μοιχός στη Σπάρτη, πλήρωνε τόσο υψηλό πρόστιμο ώστε να αγοραστεί τάβρος τόσο μεγάλος που να σκύβει πάνω από τον Ταΐγετο και να πίνει νερό στον Ευρώτα. Δηλαδή ήταν κάτι αδύνατο να μιλήσουμε για μοιχεία στη Σπάρτη. Αυτό μαρτυρεί ότι ήταν αδιανόητη για τη Σπάρτη η μοιχεία. Τα ανωτέρω έρχονται σε πλήρη αντίθεση προς ό,τι συνέβαινε στις άλλες ελληνικές πόλεις, όπου ίσχυε η καμουφλαρισμένη πολυγαμία των ανδρών και η πλήρης απομόνωση των γυναικών. Ένας Αθηναίος διάδικος εδήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου «Έχουμε συζύγους για να συνεχίσουμε το όνομά μας, παλακίδες για να μας περιποιούνται, εταίρες για να μας διασκεδάζουν». Ήταν αδιανόητη η Οσάνο θεσμή για την τότε εκτός Σπάρτης κοινωνία. Ακόμη μπορούμε να πούμε και για την τωρινή, αν και πιστεύουμε ότι η σημερινή τεχνική γονιμοποίηση δια της επιλογής σπέρματος είναι ο σύγχρονος μη φυσιολογικός τρόπος νόμιμης ευγονίας. Γεννάται εδώ το ζήτημα κατά πόσο ο τέτοιος επιλεγμένος τρόπος γονιμοποίησης ήταν προσβλητικός για τη γυναίκα και κατά πόσο η επιλογή του συγκεκριμένου αρσενικού εγένετο κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας των συζύγων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από την στιγμή που το γεγονός εξέφραζε την διαμορφωμένη κοινωνική συνείδηση, δεν δημιουργούσε ψυχικό πρόβλημα στη γυναίκα, αντιθέτως προσδοκία απόκτησης εύρος του παιδιού που θα την έκανε υπερηφανή αργότερα. Εκθέσαμε ανωτέρω τη ζωή της Σπαρτιάτισσας στα πλαίσια ενός κοινωνικοπολιτικού συστήματος που είχε οργανωθεί σύμφωνα με τους νόμους του Λυκούργου. Η ζωή όμως της Σπάρτη δεν παρέμενε πάντοτε ως ανωτέρω. Επηρεάστηκε και άλλαξε από τις πολεμικές επιτυχίες και την μοιραία εισδροή χρήματος στους πολίτες και την πολιτεία, όπως και το άνοιγμα της πολιτείας προς τα έξω, τα οποία όλα άλλαξαν το γνωστό σπαρτιάτικο βίο. Ο πάντα αιχμηρός με τις γυναίκες Αριστοτέλης σχολιάζει κατά τα μέσα του 4ου αιώνα, ενώ ο νομοθέτης θέλησε να γίνει ολόκληρη η πόλη εγκρατής, διαμέν τους άντρες είναι φανερή η θέλησή του, αλλά παραμέλησε για τις γυναίκες να εκδηλώσει την θέλησή του και γι' αυτό οι γυναίκες παρεξετράπησαν, εισπάσαν ακολασία και μαλθακότητα. Πέραν αυτού ο Πλούταρχος μας πληροφορεί ότι σε αντίθεση με την νομοθεσία του Λυκούργου, η οποία απαγόρευε την πρίκα
για να μην μένουν άγαμες οι φτωχές κοπέλες, ελλείψη χρημάτων, αυτή καθιερώθηκε επίσημα σαν συνέπεια της ρήτρας του Επιταδέα το 375 π.Χ. Ο Ξενοφών μας πληροφορεί ότι κατά την περίοδο αυτή δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι νόμοι του Λυκούργου που επηρέαζαν και την προσωπική ζωή των ατόμων διατηρούντο εν ισχύει αμετάβλητη. Η γυναίκα από τον 4ο π.Χ. αιώνα και μετά βαθμιαία έχασε την έγκλη και το σεβασμό που έχερε σαν οικοδέσποινα λόγω του γιγαντουμένου προβλήματος φθοράς της πόλης, της επερχόμενης καταστροφής της και του φαινομένου εξαργύρωσης των πάντων στο βωμό του ατομικού συμφέροντος και ακόμη της ανάγκης για την προσωπική επιβίωση. Η Σπάρτη μετά την μεγάλη ήττα της στα λεύκτρα της Βιωτίας το 371 π.Χ. μπήκε σε μια περίοδο βαθμιαίας παρακμής και το 240 π.Χ. είχε εκπέσει πλέον σε ένα τυπικό ελληνικό βασίλειο με όχι περισσότερους από 700 Σπαρτιάτες, εκ των οποίων μόνο 100 είχαν κλήρους, τον μεγαλύτερο αριθμό των οποίων κατήχαν οι γυναίκες και διηχείρες των φωνευθέντων στις μάχες. Στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα, πολύ πτωχοί Σπαρτιάτες και περίοικοι αναγκάζονταν να αναζητήσουν τα προστορβείο εκτός της πατρίδας τους ως μισθοφόροι ξένου στρατού. Ο δε Σπαρτιατικός στρατός ήταν μισθοφορικός στην πλειοψηφία του. Το 206 έως 192 π.Χ. επί βασιλείας, θα λέγαμε τυραννίας Νάβη, οι πλούσιες γυναίκες υποχρεώθηκαν σε γάμο με τους φίλους του καθεστώτος ώστε δια του γάμου να νομιμοποιηθούν οι δημεύσεις των περιουσιών του. Κάποια όμως ιστορικά γεγονότα μας πείθουν ότι κατά αντίθεση των ισχυρισμών του Αριστοτέλη και στα χρόνια της παρακμής της Σπάρτης το υψηλό φρόνημα των γυναικών που είχε εκθρέψει η Λυκούργια νομοθεσία και επιβίωνε μέσω της παράδοσης εξακολουθούσε να διακατέχει την Σπαρτιάτισσα και να εκδηλώνεται στις περιστάσεις ανάγκης. Έτσι, το 272 π.Χ. όταν ο Πύρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου, εκμεταλλευόμενος την απουσία του Σπαρτιατικού στρατού στην Κρήτη, επεχείρησε εισβολή στη Σπάρτη, οι Σπαρτιάτες είχαν πανικοβληθεί και αποφάσισαν να στείλουν τις γυναίκες και τα παιδιά στην Κρήτη για να σωθούν από την προέλαση του Πύρου. Τότε η γενναία αρχιδάμια ζώστηκε το ξύφος, ήλθε στη Γερουσία και μάλωσε για λογαριασμό των γυναικών τους άνδρες που ζητούσαν να ζήσουν αυτές αν θα χανόταν η Σπάρτη. Τότε οι άνδρες εμψυχώθηκαν από την στάση των γυναικών οι οποίες ανέλαβαν να σκάψουν τη νύχτα τάφρο 200 μέτρων, βάθους 5 μέτρων και πλάτους 4 μέτρων, αφήνοντας τους άνδρες να ξεκουραστούν για να πολεμήσουν το πρωί, εμψυχώνοντάς τους να υπερασπιστούν την Σπάρτη, η οποία αμύνθηκε επιτυχώς επί 2 ημέρες, κατά τις οποίες πολέμησαν και γυναίκες και εντωμεταξύ ήλθε ο στρατός από την Κρήτη. Και έτσι σώθηκε η Σπάρτη. Το 222 π.Χ. η περήφανη Κρατησίκλια, η μητέρα του μεταρρυθμιστή βασιλιά Κλεομένη του Τρίτου, προσεφέρθη να μεταβεί ως ενέχειρο στον Πτολεμαίο στην Αίγυπτο, προκειμένου αυτός να βοηθήσει τα μεταρρυθμιστικά σχέδια του γιού της. Θα σας μιλήσουμε εν ολίγης για το ιδιοκτησιακό δικαίωμα της αρχαίας Σπαρτιάτισσας. Το δικαίωμα αυτό κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα εκφράζεται ως ένα οσί δικαίωμα που συνίστατο σε μια μορφή οικογενειακής προσόδου επί του κλήρου του ανδρός της που καλλιεργούσαν οι ήλωτες. Συγκεκριμένα, η γυναίκα ελάμβανε 12 με δίμνους κριθάρι, κάθε με δίμνος, οφείλω να σας πω, ότι ανέρχεται
σε 50 κιλά σημερινά. Και επίσης ποσότητα υγρών προϊόντων από την παραγωγή του κλήρου που ανήκει στον άντρα της. Με την πάροδο του χρόνου η Σπαρτιάτισσα απέκτησε πλήρες ιδιοκτησιακό δικαίωμα που νομιμοποιήθηκε το 375 π.Χ. με το θεσμό του έφορου, του εφόρου Επιτιδέα. Ο Αριστοτέλης μας πληροφορεί ότι κατά το τέλος της κλασικής περίοδου, δηλαδή 4ο π.Χ. αιώνα, οι Σπαρτιάτισσες κατήχαν τα 2/5 της γης ως προϊόν αφενός κληρονομιάς και αφετέρου πρίκας. Η συσσόρευση πλούτου στις γυναίκες επηρέασε πολλαπλά τη ζωή τους, είτε ως προς την επιλογή συζύγου, είτε για την νομιμοποίηση αυθαιρεσιών των αρχόντων, όπως ανωτέρω σας ανέφερα, επινάβη. Επίσης οι Σπαρτιάτισσες από τον 4ο αιώνα παρουσιάζονται να επηρεάζουν λόγω της δύναμης, της οικονομικής δύναμης που είχαν, τις πολιτικές εξελίξεις στη Σπάρτη. Τελειώνοντας θα σας πω ότι η Σπάρτη το 145 π.Χ. κατελήφθη από τους Ρωμαίους και έχασε την πολιτική της ανεξαρτησία. Έτσι έκλεισε η μακροχρόνια ένδοξη ιστορία της. Συμπερασματικά τον ανωτέρω μπορούμε να πούμε ότι η Σπαρτιάτισσα ήταν γεννημένη ελεύθερη γυναίκα, ισότιμη με τον άντρα στην αγωγή, στην λιτή διαβίωση και στην κοινωνική ζωή. Καλογυμνασμένη, με ωραία κορμοστασιά, εντυπωσιακή ωραία γυναίκα, οικοδέσποινα, το κέντρο της οικογένειάς της που διοικούσε άριστα τα του οίκου της. Μοναδική μητέρα, υπερήφανη, αγέροχη γυναίκα. Οι πόλεις της αρχαίας Ελλάδας ανέδειξαν σπουδαίους άντρες, όμως πρέπει να σας πω ότι μόνο η αρχαία Σπάρτη ανέδειξε σπουδαίες γυναίκες στο σύνολό τους. Ονόματα, Μεγαλοστράτα, Αρχιδάμια, Ογοργό, Κινίσκα, Κρατησίκλια, Αρχιλεονής, Αγιάτης και τόσες άλλες που αναφέρονται ονομαστικά στην ιστορία. Και είναι απαραίτητες και σήμερα οι αρχές της ισότητας, της λιτότητας και της πειθαρχίας που δίδασκε το παιδί της. Όχι για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς και τον θάνατο όπως την αρχαιότητα, αλλά τις ειρήνες της διαφθοράς, του παράνομου πλουτισμού, παραγοντισμού και της ανέντιμης συναλλαγής που δυστυχώς είναι γνωρίσματα της εποχής μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ τελειώσαμε. Θα ήθελα να σας πω, εκτός των ευχαριστειών μου για την προσοχή σας, ότι όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να τις αναζητήσει στο βιβλίο μου που έχει τίτλο «Η Σπαρτιάτισσα στην αρχαιότητα, δυναμική γυναίκα, μοναδική μάνα». Σας ευχαριστώ.